το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η προσφυγική και μεταναστευτική ροή είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στη θάλασσα, εμείς εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη συνθήκη της Γενέβης, είμαστε υποχρεωμένοι να τον μεταφέρουμε με ασφάλεια στη στεριά. Και αυτό το κάνουμε με βάση τις δυνάμεις που έχουμε με επιτυχία. Έχουμε ξεπεράσει τις 120.000 διασώσεις σε αυτό το διάστημα από το λιμενικό και συνεχίζουμε έτσι. Εάν λοιπόν λέμε η ροή δεν ελεγχθεί στα παράλια της Τουρκίας, και αυτό δεν το λέμε με την έννοια του να κλείσουμε τον κόσμο στα παράλια της Τουρκίας, δηλαδή να μεταφέρουμε τα σκουπίδια σε μια άλλη χώρα όπως κάνουν στη γειτονιά, ξέρετε, που παίρνουν και μεταφέρουν τους κάρους από μια πολυκατοικία στην άλλη. Αυτό έχει πάλι ένα νομικό έρισμα, ότι το τράφικινγκ είναι παράνομο και με βάση τις συνθήκες είναι εξίσου παράνομο και εξίσου έγκλημα ίδιας βαρύτητας με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων. Ένα επιχείρημα που λέω πολλές φορές έξω είναι ότι αν φεύγανε 5 βάρκες με 1 κιλό ηρωίνη από την Τουρκία, ούτε θα ψάχναν αν έχουν σύμβαση ή δεν έχουν σύμβαση, θα ήταν όλοι εκεί πέρα και θα την μπαγκλαρώναν. Αυτή τη στιγμή 600.000 άνθρωποι πλάς φεύγουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες από τα παράλια της Τουρκίας και δεν στην έχει κουνηθεί φύλο. Από την αρχή λοιπόν η πολιτική μας ήταν ότι αν θέλουμε να υπάρξει η αρχή μιας λύσης, όχι λύση, θα πρέπει να γίνει περιορισμός των ροών από τα παράλια της Τουρκίας. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει η Ευρώπη μέσα από οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που έχει μια μεγάλη εμπειρία σε αυτό, με ευθύνη της να οργανώσει προσφυγικά κάμπ στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο και συγχρόνως όμως να υποσχεθεί ένα μεγάλο αριθμό μετεγκαταστάσεων. Δεν γίνεται μια χώρα να έχει 3 εκατομμύρια ας πούμε πρόσφυγες και μετανάστες και να της λες ότι θα πάρω 20.000 άτομα. Είναι σαν να της λες κάνω πλάκα. Το ίδιο ισχύει για την Ιορδανία και για το Λίβανο. Ανοίξαμε ένα δρόμο με την Τουρκία. Όπως όλα που αφορούν το προσφυγικό έχει μία δυναμική, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Παλεύουμε πολύ σκληρά για να εξελιχθεί προς όφελος των προσφύγων και προς όφελος της χώρας μας, δηλαδή να σταματήσει αυτή η απίστευτη ροή που υπάρχει.